Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να θυμίσω στην Ολομέλεια, γιατί φοβούμαι ότι δεν έχει γίνει ξεκάθαρο ως τώρα, ότι τιμούμε τα θύματα της πρώτης μεγάλης γενοκτονίας του αιματερού 20ου αιώνα, που άνοιξε το δρόμο σε όσες γενοκτονίες ακολούθησαν από ολοκληρωτικά καθεστώτα με ρατσιστική ιδεολογία. Η γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος, άριστα σχεδιασμένη και αδίστακτα εφαρμοσμένη, στόχο είχε την παντελή εξάλληψη των χριστιανών της Ανατολής. Σκόπευε στην ολοκληρωτική εξαφάνιση των χριστιανικών πληθυσμών, Ρωμιών, Αρμενίων, Ασσυρίων, που στέκονταν εμπόδιο στη δημιουργία ενός ομογενοποιημένου εθνικά και θρησκευτικά κράτους της Νέας Τουρκίας. Ενός κράτους, όπως το οραματίστηκαν οι ηγέτες των Νεοτούρκων, αλλά και ξένοι συμβουλοί τους για να προωθήσουν τα δικά τους στιγνά οικονομικά και γεωπολιτικά συμφέροντα. Αναμφίβολα έγιναν λάθη και από τη δική μας πλευρά. Στις πιο κρίσιμες στιγμές δεν βρεθήκαμε ενωμένοι, αλλά αντιθέτως οξύνθηκε ο εθνικός διχασμός, οι αλληλοκατηγορίες των πολιτικών παρατάξεων. Και το αποτέλεσμα ήταν καταστροφικό, καθώς μπήκε μια απότομη και βίαιη τελεία σε έναν πολιτισμό χιλιάδων ετών. Ο ελληνισμός βίωσε τότε μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες, αν όχι τη μεγαλύτερη της ιστορίας του. Οι εσωτερικές ευθύνες όμως δεν μετριάζουν το έγκλημα που συντελέστηκε και κυρίως δεν το αποχαρακτηρίζουν ως γενοκτονία. Γιατί, παρά τις ανυπόστατες και ανεύθυνες φωνές που ακούγονται από κυβερνητικούς παράγοντες, απότοκο και αυτό χρόνιων ιδεολειπτικών αιμονών, αλλά και λιπέστατης γνώσης της ιστορικής πραγματικότητας, ο διωγμός των Ελλήνων της Μικράς Ασίας έχει όλα τα επιμέρους στοιχεία της γενοκτονίας, όπως έχουν οριστεί από τη διεθνή κοινότητα. Όπως σημείωνε σε αναφορά του στο State Department ο George Horton, γενικός πρόξενος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στη Σμύρνη την περίοδο της μικρασιατικής καταστροφής, όλες οι σφαγές που έχουν γίνει στην ιστορία του τουρκικού λαού σε βάρος πληθυσμών διατάσσονταν πάντα από ανώτερες αρχές και δεν αποτελούσαν πρωτοβουλία κατώτερων αξιωματικών ή αυθόρμητες βιαιότητες του όχλου. Κατά αυτόν τον τρόπο απαντά πλήρως στον ορισμό που δίδει στις γενοκτονίες ο ΙΕ ήδη από το 1948. Όσοι λοιπόν διαστρεβλώνουν την αλήθεια, προσφέρουν κάκιστες υπηρεσίες ταυτιζόμενοι με την τουρκική επιχειρηματολογία. Ο αρνητής της γενοκτονίας, υπουργός παιδείας, μία μέρα θα αποτελεί παρελθόν. Ωστόσο, η ζημία που προκάλεσε με τις απόψεις του στην εθνική υπόθεση της διεθνοποίησης του αιτήματος της γενοκτονίας είναι μεγάλη. Ο θήτης, το τουρκικό κράτος, θα τις επικαλείται για να αποσύσει τις ιστορικές του ευθύνες. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η τελευταία πράξη της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικρασίας ήταν η σφαγή της Σμύρνης, για την οποία βλάστημα κάποιοι μίλησαν για ιασωστισμό. Τέτοιες απόψεις και ακόμη περισσότερο η άρση της γενοκτονίας είναι ύβρις στη μνήμη των σφαγιαστέντων, αλλά και όσων επέζησαν των διωγμών και της προσφυγιάς. Και αναρωτιέμαι, αν τώρα λέγονται και γράφονται τέτοιες τερατολογίες που είναι νοπή η μνήμη και τα ακούσματα που έχουμε όσοι χάσαμε μέλη της οικογένειάς μας στη σφαγή, τι θα ακολουθήσει αργότερα? Γιατί, αγαπητοί συνάδελφοι, η σημερινή εκδήλωση δεν έχει μόνο τα χαρακτηριστικά ενός μνημοσύνου. Δεν ερχόμαστε εδώ για να κλάψουμε για το παρελθόν. Η ιστορία δεν είναι μόνο παρελθόν, είναι παρόν και κυρίως μέλλον. Όποιος την αρνείται δεν κάνει μόνο επιστημονικό ατόπιμα, αλλά κυρίως πολιτικό σφάλμα. Σήμερα τιμούμε τη γενοκτονία των Ελλήνων Μικρασιατών, κυρίως διότι πρόκειται για ένα διαρκές έγκλημα το οποίο δεν έχει βρει ακόμη τη δικαίωσή του και θα τη βρει μόνο αν το ίδιο το τουρκικό κράτος αποδεχθεί τη διάπραξη της γενοκτονίας. Κάτι τέτοιο δεν θα συνιστά μόνο δικαίωση των νεκρών και των διοχθέντων. Θα συνιστά παράλληλα την πάυση της γενοκτονίας της μνήμης που συντελείται με τη μετατροπή Βυζαντινών εκκλησιών σε τζαμιά, της Αγίας Σοφίας στην Νίκαια της Βυθινίας, της Αγίας Σοφίας στην Τραπεζούντα, της Αγίας Σοφίας στην Αδριανούπολη. Και φυσικά δεν είναι τυχαίο που κάθε εκκλησία που μετατρέπουν σε τζαμί είναι Αγία Σοφία. Δεν κρύβουν τι θέλουν να κάνουν,
και μετρούν αντιδράσεις για τη μετατροπή σε τέμενος και αυτού του συμβόλου της Οικουμενικής Ορθοδοξίας αλλά και μνημείου του παγκόσμιου πολιτισμού της Αγίας Σοφιάς στην πόλη. Η αναγνώριση όμως της γενοκτονίας των Μικρασιατών θα είναι και ένα μήνυμα σε όσους σήμερα προβαίνουν σε διωγμό των χριστιανών της Ανατολής. Διωγμό που κατ' ουσίαν αποτελεί τη συνέχεια και την ολοκλήρωση της γενοκτονίας των χριστιανών της Ανατολής στις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα στη Μικρά Ασία. Γι' αυτό καλούμε τους αρνητές της γενοκτονίας που κόπτονται για κάποιες σημαντικές λευκές σελίδες της ιστορίας να αντιληφθούν τις ευθύνες τους και να μην μαυρίζουν άλλες, τουλάχιστον εξίσου σημαντικές. Τέλος, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να πω ότι η Ελλάδα της προσφυγιάς και της μετανάστευσης, παρά την οικονομική κρίση και σηκώνοντας μεγαλύτερο μέρος ευθύνης από εκείνο που της αναλογεί σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οφείλει να προσφέρει τη δυνατότητα πρόσβασης στην εκπαίδευση στα παιδιά των προσφύγων που είναι τα αθώα θύματα του πολέμου. Αντί λοιπόν για αφορισμούς προς τις τοπικές κοινωνίες που διατυπώνουν ανησυχίες, η κυβέρνηση οφείλει με συγκροτημένο σχέδιο να πείσει ότι μπορεί να διαχειριστεί αποτελεσματικά το προσφυγικό μεταναστευτικό πρόβλημα, κάτι που έως σήμερα δεν έχει καταφέρει. Σας ευχαριστώ. Για ένα λεπτό, γιατί είμαστε σε άλλη διαδικασία. Ναι, κύριε Υπουργέ. Ήρθαμε εδώ για να τιμήσουμε τα θύματα της μικρασιατικής καταστροφής. Και δεν πρέπει αυτές οι επέτειοι να προκαλούν αδικίες ανάμεσά μας, αλλά πρέπει να είναι αφορμή για να εκφράζουμε ένα αίσθημα εθνικής ενότητος. Λυπάμαι που εκπρόσωπος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, κατά τρόπο προκλητικό, προσπάθησε να μετατρέψει τη σημερινή συζήτηση εθνικής συνεννοήσεως και εθνικής για το μέλλον προόδου, να τη μετατρέψει σε μια στήρα προσωπική και κομματική αντιδικία. Θα ήθελα να πω ότι η διαταγμένη υπηρεσία του κόμματός του είναι η υπηρεσία της δολοφονίας χαρακτήρων. Δεν προτίθεμαι να απαντήσω περισσότερο. Νομίζω όμως ότι η Ελληνική Βουλή πρέπει να γνωρίζει ότι αυτή η τακτική της δολοφονίας χαρακτήρων δεν έχει καμιά σχέση με την εθνική ενότητα. Ευχαριστώ. Για ένα λεπτό, κύριε Χαρακόπουλε. Κύριε Πρόεδρε, προκλητικές είναι οι δηλώσεις του Υπουργού Παιδείας, ο οποίος ακόμη και τούτη τη στιγμή δεν έχει συνέστηση τη ζημία που προκαλεί με τις απόψεις που διατυπώνει ως αρνητής της γενοκτονίας στην εθνική υπόθεση της διεθνοποίησης του αιτήματος της γενοκτονίας. Ο Υπουργός, ο οποίος αφαίρεσε από την εξεταστέα και διδακταία ύλη του βιβλίου της ιστορίας τον παρευξήνιο ελληνισμό και τις αναφορές που υπάρχουν εκεί στη γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Θλίβομαι, διότι μέχρι στιγμής από πλευράς της κυβέρνησης του Υφυπουργού που μίλησε νωρίτερα και του Υπουργού δεν υπήρξε η αναφορά στην γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας που η Βουλή σήμερα τιμά, διολυσθένοντας, και αντί να χρησιμοποιούμε τον όρο γενοκτονία να ομιλούμε για μικρασιατική καταστροφή, δεν υπηρετούμε την εθνική υπόθεση. Σας ευχαριστώ. Μόνο εδώ και κλείνουμε, σας παρακαλώ. Ναι, Υπουργέ. Για την ιστορία λοιπόν, για τα πρακτικά της Βουλής, δεν είμαι ο υπουργός που αφαίρεσε τα κεφάλαια που λέτε από το βιβλίο. Τα κεφάλαια της ιστορίας υπάρχουν στο βιβλίο. Υπάρχουν στο βιβλίο, διδάσκονται στα παιδιά. Δεν είναι στην εξεταστέα ύλη στο τέλος. Βεβαίως υπάρχει ο παιδαγωγικός συντηρητισμός που λέει ότι ό,τι δεν εξετάζεται δεν διδάσκεται. Αυτό είναι πράγματι μια αντιδραστική παιδαγωγική αντίληψη που δεν μας βρίσκει σύμφωνος. Όλα τα άλλα θα στα επιστρέφω. Ευχαριστώ. Προχωρούμε.